Εντοπίσαμε τον καλεσμένο μας, οπότε μόλις εντοπίσουμε και τον μεταφραστή του που τον εντοπίσαμε και αυτόν, θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε την ωραία συνέντευξή μας που θα φέρει αρκετές μνήμες στον κόσμο, αλλά θα φέρει και μνήμες του παίκτη που έχει σκοράρει φυσικά και μέσα στο ΟΑΚΑ, αλλά και στο Κλεάνης Βικελίδης κόντρα στην ΑΕΚ, έναν ιδιαίτερα αγαπητό ποδοσφαιριστή και έχω την αίσθηση τον τελευταίο Ισπανό ποδοσφαιριστή πριν τη φετινή χρονιά που έχουν έρθει αρκετοί παίκτες που πλέον έχουν ανεβάσει επίπεδο την ομάδα που έκανε κλικ στον κόσμο του Άρη. Μιλάμε φυσικά για έναν ιδιαίτερα αγαπητό φορ, τον Νταβίδ Αγκάνθο, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και τον καλησπερίζουμε. Νταβίδ! Όλα, καλησπέρα. Όλα, και τάλ. Como estás, τι κάνει? Muy bien, ¿tú? Todo muy bien. Αφού μας έκανες επίδειξη των μοναδικών ισπανικών που ξέρεις, λοιπόν. Ξέρω και άλλα ισπανικά. Πάμε στον άνθρωπο που θα μας βοηθήσει για μια ακόμη φορά. Λίγο παραπάνω ξέρει ο Σαριόγλου. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Στον Αντώνη Σαριόγλου. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ρε Αντώνη, πες του, δεν ξέρω εγώ ισπανικά. No mucho más, λέω. Συνέχεια. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Αυτά λες εδώ και πέντε χρόνια. Συνεννοήθηκα με τον Νταβίδ. Είπαμε. Άμα είναι να κλείσω. Buenos días, είπαμε. Buenas tardes. Buenas tardes. Ωραία. Τι άλλο θες? Un café, por favor. Τι θες άλλο, ρε φίλε, τι εννοούμε? Ειδικά η λέξη καφέ πρέπει να σε δυσκολεύει. Ρεσταουράντε, που το λέω με ισπανική προφορά, ρεσταουράντε. Αυτό ήταν στο DNA. Το ήξερα αυτό, βέβαια. Για το μάθητα από φροντιστήριο. Ωραία. Ρώτα τώρα τον Νταβίδ. Ρώτα τώρα τον Νταβίδ που τον βρίσκουμε και αν είναι καλά πρώτα απ' όλα. Νταβίδ, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí todo bien. ¿En dónde estás en este momento? Ahora estoy, que acabo de terminar una reunión importante además, con el tema del sindicato de futbolistas, que sabes que soy el presidente, y la verdad que bueno, que tenemos mucho trabajo en defensa de los futbolistas. Τον πετυχαίνετε μετά από ένα πολύ σημαντικό meeting που είχε, καθώς όπως ξέρετε προεδρεύει το Συνδικάτο Ποδοσφαιριστών, Αμοιβών Ποδοσφαιριστών στην Ισπανία και όπως πάντα λέει παλεύει για τα συμφέροντα των ποδοσφαιριστών. Ωραία. Πλέον ο Άρης έχει αρκετούς Ισπανούς ποδοσφαιριστές. Καταρχήν να το ρωτήσουμε αυτό. Τα γνωρίζει αυτά τα παιδιά? Είναι ο Κουέστα, ο Ματίγια, ο Μενέντεθ, ο Βέλεθ. Έχει με κάποιον προσωπική επαφή και βέβαια προπονητή επίσης Ισπανό, τον Πάκο Ερέα. Για τον οποίο πρέπει να έχει και γνώμη κιόλας πλήρης. Νταβίδ, ya regresando el Άρης a la primera división, ha cambiado la página. De nuevo tiene mucho español en esa página. Muchos jugadores españoles, Paco Herrera el entrenador, Vélez, Matilla, Cuesta, muchos jugadores que ya han venido a Galaris. ¿Los conoces? ¿Tienes algún contacto con ellos? Bueno, los conozco porque son españoles. El entrenador, por supuesto, a Herrera le conozco. Tuve la suerte de enfrentarme a él. Y bueno, los jugadores, por supuesto, que los conozco. Yo no sé si me conocerán a mí porque soy un poco más mayor. Pero la verdad que sí, la verdad que hemos tenido relación en España y la verdad que no he podido hablar con ellos desde que están en el Aris. Ναι, τους γνωρίζω όλους τους ποδοσφαιριστές, φυσικά τους γνωρίζω, είναι συμπατριώτες, δεν γίνονται να μην δεν τους ξέρω. Δυστυχώς δεν τους γνωρίζω προσωπικά γιατί είμαι λιγάκι πιο μεγάλος σε ηλικία, οπότε δεν τους πρόλαβα. Αλλά τον Πάκο Ερέρα τον γνωρίζω και προσωπικά. Είχαμε και την τύχη να είμαστε αντίπαλοι σε ομάδα που εγώ έπεσα καθώς ήταν προπονητής. Με τον προπονητή έχω μιλήσει, με τα παιδιά δυστυχώς από τότε που ήρθαν Ελλάδα δεν είχα κάποια. Εκεί στο λίγο πιο μεγάλος νόμιζα θα πει ότι είναι συνομήλικος του Ερέρα, αλλά νομίζω λίγο πιο μικρός, ε. Α, cuando dijiste un poco más grande de los jugadores, se notaba que por ahí vas a decir un poco más grande del entrenador. ¿Puede ser o no? No, por ahora no, pero vamos, tenemos de la misma quinta, Paco Ερέρα. Όχι, προς το παρόν, όχι. Θα τον πλησιάσω λίγο. Το γκολ που έχει βάλει με την ΑΕΚ, θυμάται τι χρώμα φανέλα φορούσε? David, vamos a ver si te acuerdas el gol que marcaste en Atenas contra el AECA. ¿Te acuerdas qué camiseta llevábamos? Si no te la digo, sí, ni claro. Te lo dice en griego. Íbamos con una camiseta naranja y además era mi primer partido de liga. Que jugábamos en el Olímpico. Το πρώτο match. Πώς να μην θυμάμαι, παίζαμε με πορτοκαλί φανέλες. Ήταν το πρώτο μου παιχνίδι, το πρώτο μου επίσημο γκολ στην Αθήνα. Θυμάται ποιος του έκανε την παλιά? ¿Te acuerdas quién te dio el pase? El pase me lo dio... ¿cómo se llama el extremo izquierda que jugaba Caldito? Jodrulis, ¿cómo se llamaba Jodrulis? Capetanos. Capetanos. Ήταν λίγο. Λίγο te fuiste. Νόμιζα θα έλεγε για μένα. No, diciendo Jodrulis, ¿qué estabas hablando de él?
Κώστα, ωραία, και και quiero mandarle un beso enorme. Ναι, θυμάμαι, ήταν ο καπετάνος και του στέλνω ένα πολύ μεγάλο φίλο. Ο Άρης παίζει με την ΑΕΚ την δεδομένη χρονική στιγμή. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος είναι χαρούμενος από το γεγονός, γιατί έχει αγαπηθεί πολύ από τον κόσμο εδώ. Είναι χαρούμενος που η ομάδα ξαναβρήκε τη θέση στο φυσικό της χώρο και είναι πλέον στη Super League και πηγαίνει πάλι με αξιώσεις να παίξει και σε, κοινο, και σε αυτό το παιχνίδι που έρχεται, αλλά και γενικότερα παίζει με αξιώσεις το πρωτάθλημα φέτος. Λάρι, este sábado y domingo juega contra Raek, aseguro que ya lo sabes, en este momento el equipo ya regresó a su posición natural, tú que fuiste un jugador que te quieren mucho aquí en Salónica y seguro tienes sentimientos de, todavía sobre el equipo, te gusta que Lari ya regresó a la primera división y es competitivo, no nada más para el partido contra Raek, pero en líneas generales está muy competitivo este año nuestro equipo. Sí, estoy contento, estoy feliz, estoy, creo que el Aris tiene que estar en primera división y ser uno de los mejores equipos de Grecia. Estoy contento por la afición porque creo que se merece estar en esa posición y bueno, espero que esté muchos años, que nunca vuelva a pasar ese equipo la situación que pasé yo y que tuvimos que pasar tanto la afición como el equipo, que fue un momento muy duro donde la gente que realmente queríamos ese equipo luchábamos hasta que no podíamos más, al final tuvimos que bajar a segunda división y bueno, deseo todo lo mejor para el Aries, deseo que el equipo siga creciendo, que sigan haciendo las cosas muy bien como lo están haciendo y que dentro de poco puedan empezar a conseguir títulos. Φυσικά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ο Άρης επέστρεψε εκεί που έπρεπε να είμαι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που η ομάδα βλέπει και πάλι τον Άρη, που το παδί μας βλέπουν τον Άρη πάλι στην Άρης Αθηνική. Πιστεύω ότι ο Άρης δεν πρέπει να ξαναλείψει από την Άρης Αθηνική, εκεί θα πρέπει να βρίσκεται πάντα. Ήταν κάτι πολύ στενάχωρο για κάποιους από εμάς που δεθήκαμε με την ομάδα να παλεύουμε την τελευταία χρονιά όσο το δυνατόν περισσότερο γινόταν για να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία, αλλά κάποιοι άλλοι να τραβάνε προς διαφορετική κατεύθυνση και ο Άρης να τραβήξει όσα τράβηξε. Ελπίζω αυτά να μείνουν στο παρελθόν. Ο Άρης να συνεχίζει να είναι αγωνιστικός όπως είναι τώρα, να αρχίζει να χτίζει τα θεμέλια τα οποία θα τον φέρουν όχι μόνο στο να παραμένει διαρκώς πρωταγωνιστής στην Άλφα Εθνική, αλλά στο να διεκδικεί και να κατακτήσει τίτλους. Όσοι έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στον Ερέρα, όλοι είχαν μια έτσι καλή άποψη για τον Ισπανό τεχνικό. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος θα έχει να πει καλά λόγια για ένα προπονητή τον οποίο το γνωρίζει αρκετά καλά κιόλας. David, a toda la gente que se ha preguntado de momento sobre el mister, sobre Paco Herrera, todos hablan de la mejor manera posible sobre él. Tú que ya lo conoces, imagina que nos imaginamos que tienes la misma opinión. Sí, Paco Herrera es un entrenador que lleva una experiencia muy larga en el fútbol. En el fútbol español ha estado en muchísimos equipos, en grandes equipos. Y bueno, no voy a descubrir yo quién es Paco Herrera. Creo que está haciendo un trabajo sensacional en el Aris, creo que le aporta mucha experiencia y tiene todavía que coger los conocimientos del fútbol griego, porque el fútbol español y el fútbol griego son muy diferentes, pero estoy viendo que se está adaptando muy bien al fútbol griego y bueno, les deseo todo lo mejor y creo que el fichaje del entrenador ha sido todo un acierto. Φυσικά και συμφωνώ απόλυτα, τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ο Πάκο Ερέρα είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει ένα τεράστιο βιογραφικό στην Ισπανία. Έχει δουλέψει σε πολύ μεγάλες ομάδες, οπότε δεν θα ανακαλύψω εγώ το πόσο καλός προπονητής είναι. Εξάλλου αυτό αρχίζει και θέλει στην Ελλάδα. Καλό εγώ. Έγινε κάτι. Ναι. Κάποιον χαιρέτησε, μήπως. Κάποιον χαιρέτησε ο Νταβίτ Μαν. Okay, αυτό δεν το μεταφράζω. Επομένως, αυτό που έλεγα είναι ότι πρόσθεσε με την εμπειρία του στην ομάδα, αυτό αρχίζει ήδη και φαίνεται. Αυτό που μένει είναι λίγο να εγκληματιστεί περισσότερο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο είναι ποδόσφαιρο εντελώς διαφορετικό από το ισπανικό. Αλλά θεωρώ ότι με τη δουλειά που γίνεται, η οποία ήδη αρχίζει και φαίνεται, ο Μίστερ ήταν η κατάλληλη επιλογή για τον Άρη. Μιλάει πάντως σαν να βλέχει δει παιχνίδια του Άρη. Έχει δει όντως. De la manera que estás hablando, David, se nota que. Como que si estás viendo el equipo, como estás viendo los partidos del Ari. ¿Eso es verdad? ¿Viste alguno de los partidos este año? Sí, claro, estoy viendo partidos constantemente. Además que el fútbol griego aquí en España puedo verlo en muchos canales y la verdad que, bueno, en internet estoy siempre siguiendo al Ari, siempre que puedo intento ver partidos. El último partido contra el Pau, la verdad que fue una pena fallar ese penalti con el 1-1 y luego con la derrota. Pero como te digo, creo que estamos haciendo, o el Ari está haciendo un equipo muy competitivo, creo que está luchando en cada partido, están haciendo muy bien las cosas, espero que este año podamos o puedan conseguir algo importante.
Ναι, φυσικά και παρακολουθώ τον Άρη, πάντα τον παρακολουθούσα, πόσο μάλλον τώρα που είναι στην Αθηνική, που εδώ στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο ελληνικό, εδώ στην Ισπανία το ελληνικό ποδόσφαιρο το παρακολουθούμε πάρα πολύ. Επομένως μου είναι πιο εύκολα τώρα που Άρης επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία να έχω πρόσβαση στους αγώνες, παρακολουθώ, βλέπω, διαβάζω στο διαδίκτυο, προσπαθώ να βλέπω ζωντανά παιχνίδια. Το τελευταίο παιχνίδι που είδα ζωντανά ήταν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όπου στεναχωρήθηκα πίστευτα πολύ με το που χάσαμε το πέναλτι και φυσικά με το τελικό αποτέλεσμα, αλλά είδα και πάλι τον Άρη πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Πιστεύω ότι έτσι θα συνεχίσει να είναι καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς και ελπίζω στο τέλος να πανηγυρίσουμε κάτι σημαντικό. Πάντως, ένα παιχνίδι το οποίο τον θυμάμαι πάρα πολύ και είχε τρελαθεί, εκείνο που είχε τρελαθεί περισσότερο από όλα, εντάξει, είναι το μάτς με τον Ατρόμητο, άστο εκείνο, με τον Στυλιάρα. Το μάτς όμως που μου έχει μείνει είναι αυτό, πάλι με την ΑΕΚ, παιχνίδι που ο Νταβίτ σκοράρει και αποβάλλεται γιατί έχει αφιερώσει τον γκολ στον Άγγελο. Και μετά από δύο φάσεις δέχεται γκολ ο Άρης με offside από τον Πετρόπουλο, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι είναι από τα παιχνίδια που πραγματικά έχει τρελαθεί τελείως με όλο το σκηνικό. Και γιατί σκοράρει και γιατί κάνει αυτή την αφιέρωση. Και αντί να τιμηθεί αυτή η αφιέρωση, αποβάλλεται ο ποδοσφαιριστής από τον Κάκο. Και γιατί ισοφαρίζει το Άρης με τον τρόπο που ισοφαρίστηκε. David, seguro de uno de los partidos que Crisantos recuerda muy bien, pero se nota que era de los partidos más emocionales para ti, que seguro que tienes memoria sobre ese partido, era el partido de Aris contra el AECA en nuestro campo. Un partido que tú marcaste el gol, cuando marcas el gol te expulsaron porque dedicaste al gol a un jugador nuestro del sub-19 que había perdido la vida en esos momentos, te expulsan y después al final, en el último minuto del partido, nos empatan con un gol que estaba más fuera de juego, que no se podía hacer. Es verdad que ese era uno de los partidos más emocional por toda la trayectoria de ese partido. Sí, aparte porque los dos equipos no jugábamos mucho. De ese partido dependía de quién podía bajar a segunda división. Estábamos en una situación muy complicada, estábamos sufriendo durante todo el año. Éramos dos equipos que éramos muy potentes. El AEK tenía un presupuesto mucho mayor que el nuestro y era un partido muy importante. Entonces, bueno, sí que verá que el árbitro no nos favoreció en ese partido, me expulsaron por, como decís, por celebrar un gol a un chico que falleció sub-19 y la verdad que luego en el empate donde realmente nos hicieron mucho daño y nos tuvimos que jugar luego todo partido contra la Trómitos, que ganamos 0-1. Pero bueno, sí que es verdad que fue de los partidos más tensos que pude vivir con la camiseta del Aris. Es ακριβώς είναι και sin από όλα αυτά τα οποία είπες και εσύ κατά τη διάρκεια της ερώτησης, να προσθέσω ότι ήταν ένα παιχνίδι που παίζαμε σχεδόν όλη τη χρονιά και εμείς και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ εξίσου μια ιστορική ομάδα όπως και εμάς, αλλά είχε βρεθεί στην ίδια δύσκολη θέση. Παλεύαμε ουσιαστικά την κατηγορία εκείνη τη στιγμή με μια ομάδα η οποία μπορεί να ήταν εξίσου ιστορική με εμάς, αλλά εκείνη τη χρονιά είχε πολύ πιο δυνατό ρόστερ όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα από το δικό μας. Εμείς εκείνο το ΜΑΤ προσπαθούσαμε να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα παραμονής. Παρ' όλα αυτά, η δική μου η αποβολή η οποία ήρθε μέσα από ένα πανηγυρισμό που ήθελα να αφιερώσω στον Άγγελο, το παιδί το αδικοχαμένο από την ΚΑΠΑ 19, το γκολ αποβλήθηκα εγώ, ήρθε ένα γκολ το οποίο είναι ένα ξεκάθαρο offside και ήρθε έτσι η ισοφάριση και εμάς μας άφηνε με την πλάτη στον τοίχο και να πρέπει να τα παίξουμε όλα και όλα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο που ήρθα τα πράγματα όπως έπρεπε να έρθει. Ποιο γκολ του Ρονάλ ξεχωρίζει? El gol más preferido tuyo que marcaste con la camiseta del Aris, David. Hombre, tampoco tengo muchos por dónde elegir, porque bueno, estuve muy poco tiempo tampoco, estuve poco tiempo en el Aris y la verdad que... Pero el más importante, por supuesto, el derbi contra el PAOK, creo que los dos goles que en el PAOK en nuestro campo fueron muy importantes, el partido que jugamos allí contra el AEK, que empatamos a uno también, el primer gol también fue muy emocionante. En general, al final no te puedes quedar con uno. Sí que es verdad que siempre la gente elige el más importante porque siempre es rivalidad PAOK y AEK, pero te quedas con todos porque al final es ayuda del equipo y dan puntos, que era lo que buscábamos en esos años tan, tan difíciles para nosotros. Κοίταξε να δεις, δεν ήταν πολύ δύσκολο να θυμηθώ κάποιο τα γιατί δεν έβαλα και τόσα πολλά. Δυστυχώς έμεινα λίγο καιρό στον Άρη. Ήθελα να είχα αγωνιστεί κι άλλο, να είχα πετύχει κι άλλα γκολ, ώστε να πρέπει να ανατρέξω πολύ βαθιά στη μνήμη ώστε να θυμηθώ κάποια τα γκολ. Τα θυμάμαι σχεδόν όλα τα γκολ τα οποία πέτυχα. Σίγουρα τα δύο γκολ που πέτυχα με το Πάο ήταν πάρα πολύ σημαντικά και μένουν πάρα πολύ έντονα στη μνήμη σου γιατί η πόλη και η αντιπαλότητα η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων τα κάνει απευθείας πολύ σημαντικά αυτά τα γκολ. Εξίσου πολύ σημαντικό γκολ και ένα γκολ το οποίο έχω συναισθηματικά ευθύνεται και τον γκολ που έβαλα στο ΑΚΑ με την ΑΚΑ, αλλά γενικότερα όλα τα γκολ τα βίωσα πάρα πολύ έντονα. Θα επιστρέψω λίγο στο κομμάτι του προπονητή, γιατί δεν ξέρω αν το έχει αντιληφθεί αυτός κατά την παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον Άρη. Ο κόσμος γενικότερα, ο Έλληνας φίλαθλος, όχι μόνο του Άρη, δεν διακρίνεται από πολύ υπομονή.
Και εντάξει, κάποιοι λίγοι ευτυχώς έχουν μπει σε μια διαδικασία λίγο να αμφισβητούν τον προπονητή που προσπαθεί να εφαρμόσει ένα καινούριο ποδόσφαιρο και ένα καινούριο πλάνο. Το οποίο θέλει και χρόνο, όπως μας είπε και αυτός νωρίτερα, για να το αφομοιώσουν και οι ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω τι έχει να πει πάνω σε αυτό. David, para regresar un poco en el tema del míster otra vez, del míster Paco Herrera. Tú sabes que aquí en Grecia una de las cosas que no tenemos mucho es la paciencia, sobre todo en el fútbol. El aficionado no tiene mucha paciencia, quiere resultados y los quiere inmediatamente. En este momento se nota que no son muchos, pero ya hay algunas quejas porque por los resultados que no vinieron como esperaba el equipo en este momento. Pero como dijiste tú, el míster trae una nueva metodología, una manera diferente de jugar, y eso seguro que para transmitirlo al equipo se necesita un poco de tiempo. Claro, es normal. Date cuenta que la mentalidad del entrenador, la manera de jugar del entrenador, tiene que implantarla, eso tiene que ir un tiempo. Yo creo que los jugadores están adaptando muy bien al pensamiento del entrenador, yo creo que están siendo muy efectivos, el equipo ha cambiado, daros cuenta que acaba de subir el Aris a primera división y para un equipo que sube no es fácil adaptarse a la primera división. Entonces creo que el equipo del Aris creo que tiene jugadores muy importantes, han hecho unos fichajes interesantes, que están aportando, que están haciendo las cosas bastante bien y por supuesto que los últimos resultados no son los mejores, pero también es cierto que, bueno, que el equipo acaba de comenzar, que queda mucha liga todavía y todavía queda mucho por decir y yo creo que el Aris va a estar luchando por entre los primeros plazos, entre los primeros puestos para poder conseguir algo importante este año. Κοίτα, όπως συζητήσαμε και προηγουμένως, το να περάσει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία δεν είναι τόσο απλό, πόσο μάλλον όταν είναι μια ολόκληρη νοοτροπία που έχει ο συγκεκριμένος ο προπονητής και προσπαθεί να την μεταφέρει στην ομάδα του. Παρ' όλα αυτά, επειδή όπως είπα, παρακολουθώ, βλέπω ότι είναι δεκτικοί οι ποδοσφαιριστές, κάνουν αυτά που πρέπει, τα οποία πρέπει να κάνουν, δείχνουν να αφομοιώνουν άμεσα τον τρόπο παιχνιδιού το οποίο θέλει να φέρει ο Πάκο Ερέρα στην ομάδα και πιστεύω ότι για αυτό τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Ο Άρης έχει σημαντικούς ποδοσφαιριστές, καλούς ποδοσφαιριστές, το δείχνουν μέσα στο κήπεδο. Μην ξεχνάτε ότι είναι μια ομάδα η οποία επανέρχεται στην άλλη τεχνική και όπως και να το κάνει θα χρειαζόταν ένα χρόνο για να εγκληματιστεί. Παρ' όλα αυτά ο Άρης εξ αρχής δείχνει ότι διεκδικεί υψηλές θέσεις στο βαθμολογικό πίνακα. Σίγουρα τα τελευταία αποτελέσματα δεν ήταν αυτά τα οποία θα περιμέναν οι φίλαθλοι και τα οποία θα ήθελαν. Παρ' όλα αυτά όμως μην ξεχνάτε ότι το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μακρύ. Ο Άρης ήδη βρίσκεται σε τροχιά πεντάδας και πιστεύω ότι μέχρι τέλος θα καταφέρει να διατηρηθεί εκεί. Σε επίπεδο Super League, μετά από τον Αγκάνθο, ο επόμενος παίκτης που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για τον Άρη μέσα στο γήπεδο είναι ο Ματέο Γκαρσία. Και θέλω να το ρωτήσουμε τη γνώμη του για τον Ματέο, αν έχει για τον ποδοσφαιριστή, γιατί ανήκει και στη Λας Πάλμας, έχει αγωνιστεί και στην Ισπανία. Mira, David, después de que te fuiste tú del Aris y ya el Aris estuvo en categorías inferiores, se nota que un jugador que puede ser muy querido para nuestros aficionados, un jugador que puede ser importante para nuestro equipo, como eras tú en tu momento en la plantilla de Aris, es Mateo García. Ese jugador es jugador de Las Palmas, está aquí cedido, ¿lo conoces? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es un jugador, sí que lo conozco, es un jugador muy interesante, por supuesto, ahora mismo está cedido en el Aris. Creo que tiene mucho camino por hacer, es un jugador muy completo y ojalá pueda hacer las cosas muy bien para el Aris porque sería bueno para el Aris, sería bueno para él y creo que va a jugar mucho tiempo al fútbol a un grandísimo nivel. Técnicamente es muy bueno, es un jugador muy, muy completo y como te digo, está cedido por Las Palmas, creo que está haciendo una gran temporada en Salónica y creo que el año que viene pues bueno tendrá muchas ofertas y tendrán que estar rápido el Aris para poder mover ficha. Φυσικά και το γνωρίζω, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένος, μέχρι τώρα ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, αλλά έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει μπροστά του ώστε να έρθουν τα πράγματα όπως τα θέλει και ο ίδιος. Θεωρώ όμως ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στην τεχνική του κατάρτιση και γενικότερα προσωπικότητά του βοηθάει την ομάδα. Βοηθιέται και ο ίδιος μέσα από την συνεισφορά του στην ομάδα του Άρη. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να διατηρηθεί πολλά χρόνια σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και θεωρώ ότι αν συνεχίζει να κάνει τα πράγματα όπως θα κάνει μέχρι τώρα στον Άρη, επειδή όπως είπατε και πριν τα δικαιώματά του τα έχει η Λας Πάλμας, σίγουρα θα έρθουν πάρα πολλές προσφορές. Επομένως πιστεύω ότι ο Άρης εκεί θα πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ άμεσα, ώστε να μπορέσει να το διατηρήσει το ρόστερ. Να τον περιμένουμε άμεσα στην Θεσσαλονίκη, μέσα στο επόμενο διάστημα. Να το δούμε. David, ¿te podemos esperar en un futuro inmediato aquí en Salónica? ¿Nos vas a visitar? Sí, por supuesto. Quiero ir a verte, a ti. Quiero ir a ver a todo el equipo. Quiero ir a ver al entrenador, por supuesto. Quiero verlos, quiero ver cómo está el equipo. Me encanta cada vez que voy a Salónica poder acercarme a lo que ha sido mi familia durante 2 años.
y la verdad que tengo un grato recuerdo de Salónica, tengo un grato recuerdo de la gente que me trataste, y tengo un montón de amigos, fisioterapeutas, traductores, doctores, gente que ha estado trabajando en el club, que tengo mucho cariño, y bueno, espero estar cerca siempre y espero ir a veros la semana, el mes que viene, a ver si Dios quiere y puedo sacar un huevo para ir a Salónica a veros. Φυσικά και θα έρθει. Του έχει λείψει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη. Θέλει να έρθει να επισκεφτεί, όπως είπε εμένα, θέλει να έρθει να επισκεφτεί εμένα και να πάμε μαζί γήπεδο, να δούμε αγώνες, να επισκεφτεί τον προπονητή, να μιλήσει με τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές της ομάδος. Γενικότερα η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη την οποία την αγαπάει πάρα πολύ. Ο Άρης είναι μια ομάδα που θα είναι πάντα μέσα στη δική του την καρδιά. Έχει φύγει, αλλά πάντα είναι κοντά στην ομάδα, πάντα είναι κοντά στις εξελίξεις και θέλει πάντα να είναι κοντά και στην πόλη. Να έρχεται, να βλέπει αγώνες, να βλέπει την πόλη, να έρχεται και να βλέπει ανθρώπους που τους θεωρεί οικογένεια μετά από δύο χρόνια που πέρασε εδώ στη Θεσσαλονίκη, να βλέπει τους πολύ καλούς τους φίλους, να βλέπει καλούς συνεργάτες, φυσιοθεραπευτές, προπονητές, κόσμο του Άρη με τον οποίο ήρθε πάρα πολύ κοντά. Θεωρεί ότι η Θεσσαλονίκη έχει μια δεύτερη οικογένεια. Επομένως, στους επόμενους μήνες θα προσπαθήσει να βγάλει ένα εισιτήριο και να έρθει εδώ. Είπε για όλους, εκτός από τους δημοσιογράφους. Φερονόδη, είχε nada de los periodistas. Nombraste a todos los periodistas. No, de los periodistas tenía la mala suerte que no entendía tanto griego. Pero es que verdad que no entendía. Είχε να κάνει επειδή καταλάβαινε πολλά ελληνικά, λέει, γι' αυτό. Ήταν κακή τύχη. Πάντως είδαμε τον ταλαιπωρήσα και στην Ισπανία με κάτι φεδρότητες που γράψανε για τον Νταβίδ. Εμείς θα του ευχηθούμε να είναι και σύντομα προπονητής, γιατί το αξίζει, γιατί ξέρει και την μπάλα. Και είναι και άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μεταδώσει γνώσεις, γιατί διαβάσαμε και διάφορα που γράφει στην Ισπανία, αλλά αντιλαμβανόμαστε, πες του, και τους σκοπούς που γράφονται διάφορα δεξιά-αριστερά. Dice que por ahí no dijiste no hablaste de los periodistas porque también tuviste un ataque ahí de los periodistas en España, se escribieron algunas cositas, pero que aquí en Grecia los que te conocen no dieron ninguna importancia y así que te decían muy rápido verte también como entrenador porque tienes muchos conocimientos en el fútbol y eres una persona que puedes transmitir tus conocimientos a los jóvenes. Sí, aparte que bueno, ya sabéis cómo va la política. Ese tema, la gente que me conocéis sabéis perfectamente que yo cuando hago las cosas las hago bien y no tengo ningún tipo de problema con mis cursos de máster ni nada que ver. Así que estoy muy tranquilo y como decís, espero iros a ver pronto. Tengo muchas ganas de estar allí y tengo ganas de poder sentir otra vez Salónica y estar otra vez en ese campo tan maravilloso con ese ambiente de fútbol. Καταλαβαίνεις ότι κάποια συμφέροντα είναι πάνω από πολλά πράγματα, επομένως γράφονται και λέγονται διάφορα. Εγώ όμως έχω ήδη μου, ξέρω ποιος είμαι, ξέρω ότι ό,τι κάνω το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι ξεκάθαρα όλα όσα έχω κάνει και όσα θέλω να κάνω στο μέλλον. Οπότε ναι, με απασχολούν αυτά τα οποία μπορεί να γράφονται για να εξυπηρετήσουν διάφορα συμφέροντα. Εύχομαι σύντομα να είμαι στη Θεσσαλονίκη, σύντομα να είμαι και πάλι στο Θεάτρο της Μικελίδης και να απολαύσω αυτή την ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα που λίγα γήπεδα μπορούν να σου προσφέρουν. Πάντως, όταν με το καλό γίνει προπονητής, ξέρω ένα καλό γυμναστή, πες του, που είναι και μεταφραστής. Dice que si por ahí quieres ser entrenador, Χρήστανθος te puede traer en contacto con un buen preparador físico. Dice él conoce un buen preparador físico. Και μεταφραστής sí, καλός είναι. Y se llama Antonio. Y se llama Antonio, ¿no? Ευχαριστούμε πολύ, David. David, te lo agradecemos un montón a vos. Un beso muy fuerte, familia. Cuidaros. Ευχαριστούμε. Θέλει την οικογένειά του μια πολύ θερμή αγκαλιά και ένα φίλο. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Νταβίδ Αγκάνθο.